του Αρχιμανδρίτου Πατρός Σάβα Αχιλλέως. Το βιβλίο του Θεού. Στην ελαχίστη αυτή προσπάθεια για να επανέβει ο αναγνώστης το φως και την αλήθεια, εγγράφει το μικρό του το πόνημα. Το μοναδικό μήνυμα το οποίο ως παρακαταθήκη δόθη από τον Πατέρα και Δημιουργό Θεό είναι η Αγία Γραφή. Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι σήμερον οι οποίοι ουδέποτε άνοιξαν το βαρισίμαντο αυτό βιβλίο να αναγνώσουν έστω και μία σελίδα. Αυτό το ιερό βιβλίο κατεγράφει από τον ίδιο το Σωτήρα Θεό και έπρεπε να μην παραμεληθεί. Εν τούτης παρημελήθη, αποδοκιμάστη, εγκατελείφθη, ελισμονήθη ως ανάξιον λόγου. Εις όλα τα άχρηστα βιβλία ο σύγχρονος άνθρωπος δίνει εμπιστοσύνη και απεριόριστο ενδιαφέρον να μελετά και να σπαταλά πολύτιμο χρόνο για την ανάγνωσή τους. Αυτό όμως το βιβλίο του Θεού είναι η αρχή και το τέλος της δημιουργίας και της ελεύσεως του Θεού στον κόσμο της δημιουργίας και της ελεύσεως του Θεού εις τον κόσμο. Είναι πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Αυτό θα ανοιγεί και αυτό θα είναι η κρίση και το τέλος του κόσμου. Γι' αυτό και μόνο καθίσταται αναγκαία η ανάγνωση και η μελέτη, διότι αφορά τους πάντες και τα πάντα. Αυτό κατεγράφει απ' αρχής στην ελληνική γλώσσα. Και στην ελληνική γλώσσα κατεγράφησαν τα δόγματα, οι αποφάσεις των 7 συνόδων, η παράδοση και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αναθεώρησε, αδελφέ μου, τη στάση σου απέναντι του Ευαγγελίου. Δώσε προτεραιότητα και κατάταξέ το στην πρώτη σου προσπάθεια. Ζήσε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής σου σύμφωνα με τις επαγγελίες και διαβεβαιώσεις του Ευαγγελίου και ήθε να αξιωθείς της Επουρανίου Βασιλείας. Αμήν. Ο πολύτιμος θησαυρός. Η μελέτη της Αγίας Γραφής είναι ο πολύτιμος θησαυρός, ο οποίος δεν σπαταλάται και ουδέποτε φθήρεται. Είναι η μοναδική αλήθεια. Δεν αποσιωπάται και δεν κρύπτεται, αλλά ελευθερώνει και σώζει εκείνον ο οποίος την αναζητεί. Μακάριος και πανευτυχής είναι ο άνθρωπος ο οποίος μελετά και εμβαθύνει και απολαμβάνει τον νόμο και τις εντολές του Θεού. Μακάριος και ευλογημένος είναι εκείνος ο οποίος με πολύ πόθο προσκολάται στο θεϊκό νόμο, ώστε ο νους του να στρέφεται συνεχώς αυτόν και να μελετά αυτόν ημέρα στέ και νυχτός. Μακάριος είναι εκείνος ο οποίος αναγυγνώσκει συνεχώς πνευματικά βιβλία μεταπροθυμίας και επιμελίας. Αυτός θα έχει οπωσδήποτε την ουράνια χάρη, διότι με τη συνεχή επιμέλεια και ανάγνωση κάποια μέρα θα δυνηθεί να κατανοήσει και τα βαθαία πνευματικά νοήματα των λόγων του Ευαγγελίου. Γνώριζε όμως κάτι πολύ σημαντικό για να προσελκύσουμε τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού. Πρέπει να υπάρχει, να προϋπάρχει η αρετή της ταπεινώσεως, διότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν. Ιακώβου 4 κεφάλαιο στίχος 6. Όταν θέλεις να μελετήσεις τα λόγια του Θεού, ζήτησέ του με ταπείνωση να σου ανοίξει τη διάνοια και την καρδιά για να κατανοήσεις ορθά και επακριβώς τα λόγια του. Τύπωσε ταπεινά στο μέτωπό σου το σημείο του Τιμίου Ζωπιού Σταυρού, ώστε να φυλαδευτεί μακριά κάθε διαβολική ενόχληση και να μην περιπέσεις εις την πλάνη και την παρερμηνία του αγιογραφικού αναγνώσματος. Το σημείο του Τιμίου Σταυρού απομακρύνει τον διάβολο. Φρύτη γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Λήθους ελέαναν ύδατα, λέγει ο Ιώβ.
Ιώβ 14ο κεφάλαιο και στίχος 19. Τα ύδατα των ποταμών και των χυμάρων και της θαλάσσης λιένουν τους λίθους και τους ομορφαίνουν και τους μεταβάλλουν ικανούς προς χρήση και κάλος οικειών. Κατά τον ίδιο τρόπον βλέπων ο Πανάγαθος Θεός την συνεχή επιμέλεια την οποία καταβάλεις, θα σου φωτίσει το νου και θα κατανοείς αν υπάρχουν τα δύσκολα χωρία των γραφών. Άκουσε τον Ιερό Χρυσόστομο τι λέγει περί αυτού. Όταν λέει «Σε βλέπει ο Θεός με τόση μεγάλη προθυμία να αναζητάς την αλήθεια, δεν θα απομακρύνει την πατρική του αγάπη από κοντά σου, αν και άνθρωπος δεν σου διδάξει το ζητούμενο, εκείνος θα σου αποκαλύψει την ερμηνεία. Εσύ αγωνιζόμενος και προσευχόμενος μην αποκάνεις να παρακαλείς το Θεό. Κατάστησέ μου Κύριε γνωστούς τους δρόμους των εντολών σου και του θελήματός σου τα οποία είναι καταγεγραμμένα στο Ευαγγέλιο σου. Η μελέτη της Αγίας σου Γραφής είναι τόσο αναγκαία και τόσο χρήσιμος όσον το φως των οφθαλμών μας. Εκεί και μόνον εκεί υπάρχει η αλήθεια. Για να ευρεθεί όμως χρειάζεται μελέτη και έρευνα. Ερευνάτε τας γραφάς και γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Μας γράφει ο Ιωάννης στο 5ο κεφάλαιο και στους στίχους 39. Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο των βιβλίων. Η Αγία Γραφή υποδεικνύει τους τρόπους, αγιοποιεί την πολιτεία και τη συμπεριφορά σε κάθε μία περίσταση. Δυστυχώς σήμερα έπαυσε να διδάσκεται η αιώνιος γλώσσα των Ελλήνων. Οι σημερινοί νέοι απεπλανήθησαν όσον αφορά την γλώσσα, την γλυκητάτη, την ακριβόλογο, για τις οποίες είναι γραμμένη η Αγία Γραφή. Υπεύθυνοι στην πολιτεία, αντί να διατηρήσουν την ελληνική γλώσσα, εγίνονται ολετήρες αυτής, ούτως ώστε οι μορφωμένοι νέοι να αποφασίζονται ότι δεν κατανοούν την γλώσσα του Ευαγγελίου. Με διάφορη δικαιολογία δεν έχουν τη δύναμη να απαλλάξουν την ενοχή όσων δεν αναγνώσκουν, όσων προφασίζονται και λέγουν «Εγώ δεν καταλαβαίνω τι γράφουν τα βιβλία, τι γράφει το Ευαγγέλιο, πώς λοιπόν να τα αγοράσω». Στις αδικαιολογίες τους αυτάς προφάσεις αποκρίνεται ο Ιερός Χρυσόστομος ότι δεν καταλαμβάνεις τα βιβλία, ναι, μα γιατί? Γιατί δεν τα αναγνώσκεις με τα προσοχής και επιμελίας. Γιατί δεν αναγνώσκεις τα νοήματα τα οποία είναι δύσκολα. Γιατί δεν ερωτάς περί αυτών και τους σοφωτέρους. Δεν κατανοείς. Πώς θα διδυνηθείς να τα κατανοήσεις αφού δεν θέλεις να τα διαβάσεις? Λάβε καταρχάς το βιβλίο στα ισχύρα σου. Ανάγνωσε όλη την ιστορία. Κατάλαβε και βάλε στη σκέψη σου τα γνωστά. Κατόπιν τα δύσκολα και ακατανόητα, προσπάθησε να τα ερμηνεύσεις. Αν δεν δυνηθείς να έβρεις το κρυπτόμενον, πήγαινε προς τον σοφότερον, πλησίασε προς τον διδάσκαλον, ανακοίνωσε τη δυσκολία σου και φανέρωσε την προσπάθειά σου. Ας μη λέει κανείς εκείνα τα ψυχρά και ανούσια λόγια. Εγώ έχω γυναίκα, έχω τέκνα, έχω οικία, έχω οικογένεια και βρίσκομαι στην λύση τόσων φροντίδων και τόσων προβλημάτων. Γι' αυτόν τον λόγον δεν δύναμαι να αναγνώσκω βιβλία. Η ανάγνωση αυτών των ιερών βιβλίων ανήκει στους μοναχούς, στους ασκητάς, στους ησυχαστάς. Όλοι αυτοί ουδεμίαν άλλην φροντίδαν έχουν. Η μελέτη λοιπόν του Ευαγγελίου δεν εδόθη στους λαϊκούς και σε εκείνους οι οποίοι ζουν στον κόσμο. Ο χρυσορήμων διδάσκαλος της Εκκλησίας, ο γλυκύτατος της Οικουμένης Φωστήρας, επιστομίζει αυτά τα δικαιολόγητα επιχειρήματα και τους κλειαρούντας ταύτα.
Μη γάρ μη λεγέτο, ο οποίος δίποτε τα ψυχρά εκείνα ρήματα και πολλής κατηγορίας άξια, ότι δικαστηρίο προσήλωμε, έχω δηλαδή να απολογηθώ και να υπερασπίσω τον εαυτό μου και όσα μου είναι αναγκαία για την πόλη. Είμαι τεχνίτης και απασχολούμε στην τέχνη, έχω γυναίκα και παιδιά, τρέφω και προείσταμαι της οικογενείας μου και έχω μεγάλη ευθύνη. Είμαι άνδρας ποιοτικός και ασχολούμαι με όσα μου είναι για να ζήσω. Δεν είναι έργο δικό μου να ασχολούμαι και να διαβάζω Ευαγγέλιον. Αυτό είναι έργο εκείνων οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πάντα και ζουν στα σπήλαια και στα σκορυφά των βουνών. Και ως εκ τούτου ζουν συνεχώς στα όρη και τα σπήλαια και τα σοπά της γης. Τι λέγεις άνθρωπε, δεν είναι έργο σου να προσέχεις τα σγραφάς και είσαι απασχολημένος με μοίριες φροντίδες? Ειδικό σου μάλλον και αναγκαίων καθήκον είναι παρά εκείνων των μοναχών. Διότι οι μοναχοί εκείνοι βοηθούνται τα μέγιστα από των θείων γραφών. Είδε ομιλία τρίτη εις τον Λάζαρο, τόμος πέμπτος. Ο πρώτος μετά τον έναν, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, συνεχώς αντλεί μαρτυρίες από τους προφήτας. Προσέχει τη αναγνώση, διότι μεγάλην ωφέλεια να απολαμβάνει από τα σγραφάς. Εμείς δε οκνηροί και αδιάφοροι, πόσης κολάσεως είμεθα άξιοι, εις τον τρίτον λόγον, τον πρώτο τόμο προς Τιμόθεον. Διημάσε γράφει και αρμόζει το του μεγάλου κανόνος τροπάριον της ενάτης οδής. Ο νόμος εισθένησεν, αργεί το Ευαγγέλιον, γραφεί δε πάσα εν σύ παραμέλητε. Προφήτε οι τόνισαν και πας δικαίου λόγος. Ο Θείος νόμος εξισθένησε, το Ιερόν Ευαγγέλιο ούτε αναγυγνώσκεται ούτε λαμβάνεται υπόψη, παραμένει η βιβλίο άχρηστο. Πάσα δε ιερά γραφή η οποία αναφέρεται στο Άγιον όνομα του Θεού παρεμελήθη. Οι προφήτε και οι προειδοποιήσεις αυτών ουδε μίαν ισχύν και δύναμην έχουσι, και πας λόγος Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας περιέπεσε εις φοβεράν αδράνειαν. Βαρισίμαντος και αξία μεγάλης προσοχής είναι η συμβουλή του Αποστόλου Παύλου. Ποια είναι? Η ψυχή η οποία αναγυνώσκει τα σγραφάς το Ιερό Ευαγγέλιον αγιάζεται και ο διάβολος και η αμαρτία δεν πλησιάζει. Διότι στην οικία στην οποία αναγυνώσκεται το Ιερό Ευαγγέλιον δεν τολμά ο διάβολος να πλησιάσει ούτε να επισκιάσει η φύση της αμαρτίας. Αγίασε λοιπόν την ψυχή σου, αγίασέ σου το σώμα και αγωνίσου να έχεις την καρδιά σου και τη γλώσσα σου ιερό φυλακτήριον. Πρόσεχε περισσότερον πάντων να είναι ο λόγος ημών πάντοτε εν χάριτη, άλλα τη ηρτημένος, ιδένε πως δι ημάς εμεί εκάστο αποκρίνεστε. Ο λόγος σας λέει ας είναι πάντοτε χαριτωμένος, αρτημένος με το αλάτι της φρονήσεως, ώστε να είναι μεν ευχάριστος, αλλά όχι βρωμερός. Να ξέρετε πως πρέπει εσείς να αποκρίνεστε εις τον καθένα. Κολασαΐς 4 κεφάλαιο στίχος 6. Και πάλι προειδοποιεί ο λόγος του Ευαγγελίου και λέγει «Πάω σαπρός εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο». Αλλά είτε εις αγαθός προς οικοδομήν κρίας, δω χάριν της ακούωση. Κάθε λόγος βρωμερός ας μη βγαίνει από το στόμα σας. Αλλά αν υπάρχει κανένας λόγος καλός και κατάλληλος να οικοδομήσει την παρουσιαζομένη ανάγκη, για να δώσει πνευματική ωφέλεια και να μεταδώσει χάρη στους ακούοντες, αυτός ας λαλεί πας. Εφεσίους 4 κεφάλαιο και στίχος 29. Αγίασε λοιπόν τη γλώσσα σου, διότι η αισχρολογία και η βλασφημία μολύνει την ψυχή και καλεί τους δαίμονες. Η δε πνευματική ανάγνωση προσελκύει την χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Για να συντομεύσουμε, αδελφέ χριστιανέ, και να σε ρωτήσω, τι καλό αγαπάς και να μην το αποκτήσεις από την ανάγνωση Ευαγγελίου? Θέλεις να μην πράττεις αμαρτίαν? Το αποκτάς από την ανάγνωση του Ευαγγελίου. Τονίζει τούτο το χρυσό στόμα του Ιωάννου. Μεγάλη ασφάλεια προς το μία αμαρτάνη η ανάγνωση των γραφών. Λόγος τρίτος εις τον Λάζαρον. Θέλεις να γυάλεις την ψυχή σου από την ανάγνωση των γραφών και ας μην καταγνωρείς τα αναγνωσκόμενα, καν μη γνωρίζεις επ' αυτής της αναγνώσεως πολλής ο αγιασμός γίνεται. Θέλεις να μείνεις ποτέ άκαρπος από ωφέλεια ψυχική? Τούτο αποκτάς εκ της αναγνώσεως του Ευαγγελίου. Θέλεις να μην πέσεις εις αιρέσεις, καθώς έπεσαν οι παλαιοί και οι νέοι? Εκ της αναγνώσεως των γραφών τούτο κερδίζεται. Μέγας κρυμνός και βάραθμο βαθύ η άγνοια των γραφών. Μεγάλη η προδοσία σωτηρίας όταν δεν γνωρίζεις τον νόμο του Ευαγγελίου. Τούτο εγέννησε τας αιρέσεις, τούτο εισήγαγε βίων διεφθαρμένων, τούτο τα άνω κάτω κατεσκεύασε. Θέλεις να συναχθεί ο σκορπισμένος σου νους και να φωτιστείς? Τούτο έχει να κατορθώσει η ανάγνωση του Ευαγγελίου. Και για να υπό το τελευταίο, αδύνατο να σωτήσεις αδελφέ μου, αν δεν καταγίνεσαι με την ανάγνωση των ιερών βιβλίων. Πρόσθεσε λοιπόν εις όλα όσα αναφέραμε και το βιβλίο των ψαλμών. Αυτό τονίζει και λέγει: «Λίχνος της προσή μου ο νόμος σου, Κύριε, και φως της τρίβης μου». Ο νόμος σου είναι φως που με καθοδηγεί για να πολιτεύομαι ορθώς και απροσκόπτος. Όπως ο λίχνος φωτίζει εν καιρό νυκτός, ή να μην σκοντάπτουν οι πόδες μου. Ο αγιασμένος αυτός λίχνος είναι φως που φωτίζει τα σωδούς της ζωής μου. Αυτό είναι στον Ψαλμό 118 και 105. Ο προφητάναξ Δαβίδ, απευθυνόμενος προς τον Θεό, λέγει: «Πόσο γράψα τον νόμο σου, Κύριε, αναπάβεται η ψυχή μου όταν μελετώ τας μαρτυρίας τας οποίας περιγράφει ο νόμος σου. Γνωρίζω ότι θα είναι ανεκτός για να δικάσει η δικαιοσύνη σε όλα τα έθνη και τα σφυλάσσει της γης. Όσοι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν». Ψαλμός 118-97. «Πόσο το όντι γάπησα τον νόμο σου, Κύριε, καθόλη την ημέρα εντρυφώ εν τη μελέτη του». Όταν μελετάς το Ευαγγέλιο του Θεού, αδελφέ μου, να είσαι πεπισμένος ότι η συνεχής μελέτη, η επιμέλεια και η προθυμία σου, τα οποία μετρά ο Θεός, θα σου ανοίξει το νου σου και θα σε καταξιώσει ικανό να κατανοείς και τα πνευματικά νοήματα των Ευαγγελικών Λόγων. Έτσι εγώ εξεύρω πολλούς ιδιώτας αγραμμάτους, οι οποίοι στην συνεχή και επιμελή ανάγνωση των Ιερών Βιβλίων έφτασαν στο σημείο να καταλαβαίνουν και αυτά τα δύσκολα νοήματα των χωρίων της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης μας αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Φοβερά δε είναι η αποκάλυψη του αρχηγού του Σκότους, όταν μέσα από το πονεμένο πλάσμα, μόλις άκουσε την Ευαγγελική περικοπή, είπε: «Όταν εσείς μελετάτε τα δικά του λόγια, εκείνος είναι από πάνω σας και σας ευλογεί. Και όταν μελετάτε και διαβάζετε τα δικά μου λόγια, εγώ είμαι από πάνω σας και σας περιζώνω με τις αλυσίδες μου». Τα κατανοείς αυτά, αδελφέ μου? Πόσο μεγάλη είναι η ωφέλειά σου και ποιο είναι το κέρδος σου? Διάλεξε λοιπόν και αποφάσισε. Ο γλυκύτατος Ιησούς είπε: «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν». Προειδοποιεί και αποκαλύπτει τον τρόπο σ' όσους θέλουν να τον ακολουθήσουν. Πρώτα απ' όλα, απαρνησά στο εαυτόν. Δεύτερον, να σηκώσει το σταυρό του. Και τρίτον, να ακολουθεί ο πίσω του Κυρίου Ιησού. Ούτε αναγκάζει,
αν και έχει τη δύναμη, ούτε προστάζει ολονότι έχει την εξουσία. Προσκαλεί πάντας, επειδή είναι πατέρας φιλάνθρωπος και θέλει τη σωτηρία πάντων, άνευ διακρίσεως φιλών και γλώσσης. Μάρκος 8ο κεφάλαιο, στίχος 34. Άκουσε λοιπόν παράδειγμα απλότητος και καθαράς καρδιάς. Εγνώρισα στο πέρασμα της ζωής μου έναν τίμιο και ταπεινό λειτουργό του Θεού σε ένα χωριό. Όταν διάβαζε και μελετούσε το Ευαγγέλιο, εις μερικά χωρία, σε μερικά σημεία δηλαδή του Ευαγγελίου, δεν είναι δυνατό να κατανοήσει το βαθύτερο νόημα των λόγων της Αγίας Γραφής. Στη δυσκολία του κατέφευγε με ταπείνωση και με πίστη την πηγή της σοφίας των Θεών. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ματθαίος 5 κεφάλαιο, στίχος 8. Μακάρι είναι εκείνοι που έχουν την καρδιά τους καθαρή από κάθε μολυσμό αμαρτίας, διότι αυτοί θα δουν το Θεό. Με καθαρά την καρδία, ο Άγιος Γέροντας απευθύνεται σε κάθε δυσκολία του στο Θεό και έλεγε: «Βοήθησέ με, Χριστέ μου, να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό, τι θέλεις, Κύριε, να μου πεις και πώς εξηγείς αυτά τα θεία και αγιασμένα λόγια σου». Συγκεκριμένα θα περιγράψω δύο περιστατικά, όπως θα διηγήθηκε ο ίδιος, ο άκακος και απονείρευτος ιερέας του Θεού. Το πρώτον, όταν διάβαζε τα λόγια του Ευαγγελίου, «Ιδού δίδομοι ημίν εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει», Λουκάς 10 κεφάλαιο, στίχος 19, τότε έλεγε με την καθαρή του και απονείδευτη καρδιά του: «Πώς είναι δυνατόν, Χριστέ μου, να εφαρμοστεί αυτό στην πράξη?» Και ο Πανάγραφος Θεός, ο οποίος πάντοτε απαντάει στα αιτήματα των πιστών και αγαθών, του φανέρωσε με ποιο τρόπο εφαρμόζονται και πραγματοποιούνται όσα λέγονται στο Ευαγγέλιο του και δεν παρέρχεται ουδέν. «Αμήν γάρ λέγω ημίν, ως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, ιώτα εν και μία κεραία, ου μη παρέλθει από του νόμου έως αν πάντα γέννηται». Ματθαίος 5 κεφάλαιο, στίχος 18. «Διότι αληθινά σας λέγω και με πάσαν σοβαρότητα και επισημότητα σας βεβαιώ, ότι ωσότου παραμένει και δεν καταστρέφεται ο ουρανός και η γη, ούτε ένα γιώτα ή ένα κόμμα, ούτε δηλαδή μικροτάτη από τα σεντολάς, δεν θα παραπέσει από τον νόμο και δεν θα χάσει το κύρος της, έως ότου όλα όσα διατάσσει ο νόμος λάβουν την επαλήθευση και πλήρωσή τους, τόσον υπό των γεγονότων της ζωής μου, όσα εκ τούτων ελέκθησαν προφητικώς, όσον και εν τη ζωή των γνησίων μαθητών μου, οι οποίοι θα τηρούν ταύτα επακριβώς». Πέρασαν λοιπόν μερικές μέρες από την παράκλησή του προς τον Κύριο και από την απορία του εκείνη η οποία του δημιουργήθηκε διαβάζοντας το Ευαγγέλιο. Ο άδωλος και άκακος ιερεύς είχε ιδιαίτερα αγάπη να περιποιείται, να καθυρίζει όπου υπήρχαν αράχνες εις εγκατελελειμμένα εξοκλησάκια, να σιγοψέλνει και να εμνεί τον Πανάγαθο Θεό και να ακούει τα λόγια του ψαλμού: «Αγίασον και ευλόγησον, Κύριε, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου», Ψαλμός 25, στίχος 8. Μετέβαινε με τα κουρασμένα γυροντικά του πόδια από παρεκκλησάκι σε παρεκκλησάκι, στις κορυφές των βουνών, εις τα ρέματα και τα σκυλάδας, και όπου υπήρχε εγκατελελειμμένο εκκλησάκι, το οποίο λειτουργεί το μία φορά το χρόνο στην εορτή του Αγίου και το οποίο ήταν αφιερωμένο. Με την προσωπική του εργασία και την προσπάθεια, φτωχός οικογενειάρχης όπως ήταν, εκαθάριζε και καλόπιζε τον οίκο του Θεού. Ο Άγιος και Θαυματουργός Μέγας Αθανάσιος. Κάποια ημέρα αποφάσισε να οδηγήσει τα βήματά του προς το παρεκκλήσιο του Αγίου Αθανασίου. Ήθελε να προβεί σε κάποιες επιδιορθώσεις στο κατελελειμμένο εκκλησάκι. Πλησιάζοντας ο λίγον κατ' ο λίγον με τα γεροντικά του βήματα,
του συνέβη κάτι θαυμαστό. Επρόσεξε και είδε ότι στην έξοδο του παρεκκλησίου, ακριβώς απέναντί του, εστέκεται ένας αρχιερεύς, συνδεδημένος με τα πανέμορφα άνθια του, και τον καλούσε προς το μέρος του. Ο άδελος και ταπεινός ιερεύς, ευθυνδιασμένος, απορριμμένος και τρομαγμένος διολίγων, ανεγνώρισε δίχως δυσκολία στο πρόσωπο του αρχιερέως το Μέγα Αθανάσιο. Ευθύς αμέσως του παρουσιάστη άλλη δυσκολία. Ήθελε δίχως να αργοπορήσει το συντομότερο δυνατόν να πλησιάσει τον Άγιο του Θεού, ο οποίος τον προσκαλούσε. Του ήταν όμως αδύνατον, αφού η σύντομος διαδρομή τον ανάγκασε να περάσει μέσα από ένα ρέμα κήτη χυμάρου, η οποία ήταν φωλεά φιδιών και ονομάζεται Φιδόλακος. Ο ταπεινός όμως ιερεύς δεν είναι δύνατο να διαφορήσει, να προσπεράσει με διαφορία και περιφρόνηση τον απέναντί του ευρισκόμενον Άγιον, ο οποίος τον ανέμενε, και να ακολουθήσει ένα δρομίσκο μονοπάτι με τη μεγαλύτερα αλλά ασφαλεστέρα διαδρομή για να πλησιάσει τον Άγιο. Ευρέθη αληθινά εις αμηχανία. «Τι να κάνω», είπε, «με καλεί ο Άγιος του Θεού. Να τον αγνοήσω και να τον παρακούσω στο κάλεσμά του ή να περάσω μέσα από τα φαρμακερά φίδια τα οποία έβλεπα να σέρνονται μέσα στον ξηρόλακο. Αφού», είπα, «έχω απέναντί μου τον Άγιο, δεν έχω να φοβηθώ σε τίποτα». Πλησίασα λοιπόν το Φιδόλακο, ετύπωσα το σημείο του Τιμίου Σταυρού στο μέτωπό μου και στο στήθος μου, και τότε ο του θαύματος. Όλα τα φίδια μαζεύτηκαν, έσκυψαν τα κεφαλάκια τους και σχημάτισαν διάδρομο. Περπάτησα και πέρασα πατώντας πάνω στα κεφαλάκια των φιδιών και έφτασα απέναντι εκεί όπου βρίσκεται ο Μέγας Αθανάσιος και με περίμενε. Επίησα μετάνοια και ήθελα να προσκυνήσω το ευλογημένο χέρι του Αγίου. Όταν όμως σήκωσα την κεφαλή μου, είδα ότι ο Άγιος εγένετο άφαντος. Κατάλαβα τότε ότι με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού κατορθώνουμε ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Η αλήθεια του Ευαγγελίου του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού, όπως αναφέρεται στο Λουκά στο 10ο κεφάλαιο και στίχο 19, δεν είναι μία απάτη, ένα ψεύδος, αλλά η αλήθεια. Αυτό το οποίο σας διηγήθηκα, παιδιά μου, δεν είναι όνειρον, δεν είναι παραμύθι για μικρά παιδιά. Είναι πραγματικότητα, προς δόξαν του Θεού. Η σφαγή των νηπίων. Ο αγαθός και Άγιος ιερέας του Θεού, όταν έφτασε στην ιστορική περιγραφή της σφαγής των νηπίων, με δάκρυα στους οφθαλμούς περιέγραφε τι τον αξίωσε ο Θεός και είδε. «Αξίωσέ μας, Πάτερ Ιωάννη, και δώσε σε μας από τη χαρά την οποία σου αποκάλυψε ο Θεός. Δώσε και σε μας να ζήσουμε την ιστορική περιγραφή του Ευαγγελίου. Φωνή εν ραμά οικούστη, θρόνος και κλαθμός, ο δερμός πολλής. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής, και ουκ ήθελε παρακληθήνε, ότι ουκ εισήν». Φωνής παρακτική, λέει, ακούστηκε στο χωρίο της φυλής Βενιαμίν Ραμά. Θρήνος και κλάματα και ο δερμός πολλής. Η σύζυγος του Ιακώβ, Ραχήλ, που είπε εκεί θα μένει, για τον απογόνων της μητέρων που εστερήθηκαν τα μικρά τους, κλαίει τα τέκνα της και δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να παρηγορηθεί, διότι τα αθώα αυτά παιδιά δεν υπάρχουν πλέον στην ζωή. Ματθαίος, 2ο κεφάλαιο, στίχο 18. Ο απονείρευτος και πιστός στο Θεό πατήρ Ιωάννης μετεφέρετο και βίωνε και συνέπασχε με τον κλαθμό και τα δάκρυα των ημερών εκείνων. Το ανθρωπόμορφο τέρας της κολάσεως, ο Ηρώδης, διέταξε τη σφαγή των ακάκων εκείνων νηπίων, διότι όταν διεπίστωνε ότι ενεπέχθη υπό των μάγων εθυμώθη βίαν και αποστήλας ανήλε πάντα στους πέδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάση της ορίης αυτής από διετούς και κατωτέρω, κατά τον χρόνο όνει κρύβωσε παρά των μάγων. Τότε ο Ηρώδης, λέει,
Όταν είδε ότι οι μάγοι τον εξαπάτησαν και τον εγέλασαν, εθύμωσε πολύ και έστειλε στρατιώτες οι οποίοι εθανάτωσαν όλα τα παιδιά που ήσαν στη Βηθλεέμ και σε όλα τα περίχωρα και σύνορά της από ηλικίας 2 ετών και κάτω, σύμφωνα με το χρόνο τον οποίο εξικρίβωσε από τους μάγους. Το περιγράφει ο Ματθαίος στο δεύτερο κεφάλαιο και στο στίχο 16. Η Εκκλησία διατήρησε και κατέγραψε 14.000 νηπίων ότι σφάγισαν την ημέρα ή τα σημέρα εκείνας. Περπάζοντο από τα σαγκάλα των μητέρων των και κατεσφάζοντο ενώπιον των από τους στρατιώτες του Ηρόδου. Με όλη την απλότητα της ψυχής του, ο πατήρ Ιωάννης με δάκρυα στους οφθαλμούς του μονολογούσε και έλεγε στο Θεό: «Πώς αυτός ο δράκον της Αποκαλύψεως μπόρεσε και κατέσφαξε τόσες χιλιάδες νηπίων, πώς εβάσταξε η μαύρη και πέτρινη καρδιά του. Κύριέ μου και Θεέ μου, άραγε τώρα εκείνα τα βρέφη εις ποιαν κατάσταση και εις ποιαν θέση κατετάχθησαν». Όπως εσκεπτόμουν όλα αυτά μοναχός μου, όπως ήμουν παιδιά μου, με επισκέφτηκε ένας γλυκύτατος ύπνος. Οικούστη στον θρόνο του Θεού μου ο πόνος μου και είδε τα δάκρυά μου ο Θεός και με μετέφερε στον παράδεισον. Τι είδα εκεί? Είδα τον θρόνο του Θεού, είδα εκείνη την λάμψη και την απερίγραπτο δόξα του, και συνέχισε ο γέροντας Ιωάννης. Είδα κύκλο του θεϊκού θρόνου της τρεις κυκλικά σειράς, όπως το ουράνιο τόξονα βρίσκονται εκείνα τα άδικο σφαγμένα, άδικο σφαγιασμένα νήπια. Περικυκλούμενα εκείνα τα νήπια με ουράνια αγγελικά τάγματα έψαλα και δοξολογούσαν το Θεό με καθαρά βυζαντινή μελωδία το Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου, όσανά εν της υψής της. Και συνέχισε ο Άγιος αυτός λειτουργός του Θεού να λέει: «Είδα εκείνα τα νήπια να περισκέπονται με ολοφώτινα στεφάνια και να λάμπουν τα προσωπάκια τους ως ο ήλιος όταν ανατέλει το πρωί στον ουρανό. Όταν τα είδα μέσα σε τόση δόξα, μέσα σε τόση εφροσύνη και αγαλίαση, ξύπνησα και δοξολογούσα το Θεό και μονολογούσα και έλεγα: «Ας έσφαζε και άλλα τόσα ο σκληρός και άγριος αιμοσταγής Ηρώδης, προκειμένου να απολαμβάνουν αυτά που με αξίωσε ο Θεός και είδα». Οπωσδήποτε και τα εκατομμύρια των εκτρώσεων, τα άκακα βρέφη που σφάζονται και αποθνίσκουν από τους σημερινούς Ηρώδας εις όλων των κόσμων, είναι στεφανωμένα με την ιδίαν δόξαν. Κι αν μετανοήσουν αυτοί οι σφαγείς γονείς, θα σωθούν. Αν δεν μετανοήσουν, τους αναμένει αιώνιος κόλασης και το σκότος του ατελείωτων. Με αυτόν τον τρόπο, συνέχισε ο αγαθός ιερέας, κατενόησα το γεγονός όταν ο Πανάγαθος Θεός επιτρέπει συχνά να συμβαίνουν δυσάρεστα γεγονότα, ακατανόητα και ασύλληπτα για τη διάνοιά μας. Ο Θεός γνωρίζει και αποφασίζει, επιτρέπει και περιμένει τη μετάνοιά μας, ενώ εμείς δεν δυνάμεθα να αντιληφθούμε όσα γίνονται γύρω μας. Μελέτα λοιπόν, αδελφέ μου, συνεχώς το Ευαγγέλιο και μην προφασίζεσαι ότι δεν καταλαβαίνεις την Αγία Γραφή. Αυτή είναι χωρίς λάθη, δεν έχει δυσκολίες. Είναι το τελειότερο και αλάνθαστο σύνταγμα της ανθρωπότητος. Δεν έχει ανάγκη αναθεωρήσεως των άρθρων του. Όσες κυβερνήσεις και πρόεδρους αλλάξουν τα έθνη της γης, τα άρθρα της Αγίας Γραφής παραμένουν τα ίδια, αναλύωτα και μετάβλητα. Είναι το σύνταγμα εις τα μέτρα όλων των ανθρώπων, διότι το παρέδωκεν ο Θεός. Τα άρθρα του δεν είναι σελίδες ολόκληρες, είναι μόνο 10. Αυτά είναι άρθρα και εντολέ. Ουδε μίαν εντολή δύναται ο καθένας και οποιοδήποτε ούτε να αλλάξει ούτε να την παραβεί. Η Αγία Γραφή περιγράφει την πορεία της ανθρωπότητος και την άνοδο προς τον ουρανό. Περιγράφει το τέρμα και το τέλος που φέρει όνομα μοναδικών, θάνατος. Κάθε μία λέξη της Αγίας Γραφής είναι ανώτερη από όλα τα βιβλία του κόσμου. Είναι η αλήθεια, είναι το φως.
Ολόκληρος ο σύγχρονος κόσμος και ο πολιτισμός του, ο παλιός και ο νεότερος, με μεγάλη διάνοια και τα μεγάλα ονόματα, δεν ηθυμήθησαν να αμφισβητήσουν ούτε μία λέξη, ούτε ένα κόμμα, ούτε ένα πνεύμα ή υπογεγραμμένη, ούτε μία τελεία της Αγίας Γραφής. Ολόκληρος η σοφία του κόσμου ενωμένη δεν είναι ικανή να αλλάξει ούτε μία εντολή του Θεού. Ας τον παρακαλέσουμε θερμός με πίστη, ως ο Λουκάς και ο Κλεόπας, πορευόμενοι μετά του Αναστάντος Ιησού στους Εμαούς. «Μήνων με θυμών, Κύριε, ότι προς εσπέραν εστί και κέκλικεν η ημέρα. Μείνε μαζί μας, Κύριε, διότι πλησιάζει να βραδιάσει και έχει προχωρήσει η ημέρα πολύ προς τη δύση του ηλίου. Από την πηγή των πατέρων, ενέσεις δυναματικέ, Άγιος Νικόλαος Αχρίδος 1956, μηνύματα από τη Σερβική Ορθοδοξία στην Ελληνική Ορθοδοξία. Προσβάλαμε τον παντοδύναμο Θεό και τιμωρηθήκαμε για να εξαγνιστούμε. Εμολύναμε τις ψυχές μας με κάθε είδους αμαρτία και ξεπληθήκαμε με αίμα και με δάκρυα. Ποδοπατήσαμε κάθε τι που ήταν ιερό για τους προγόνους μας και γι' αυτό στη συνέχεια ποδοπατηθήκαμε εμείς οι ίδιοι. Δημιουργήσαμε σχολεία χωρίς πίστη στο Θεό. Δημιουργήσαμε μαθητές βλαστήμους και στρατόπεδα βλαστήμων στρατιωτών για να υπερασπιστούν την πατρίδα μόνοι τους χωρίς εκείνον με κεφαλαία που σημαίνει το Θεό. Πλήραξε και είπε «Χωρίς εμού ουδήναστε επί ίνου δεν» Ιωάννης 15 κεφάλαιο. Δημιουργήσαμε πολιτική χωρίς θυμιότητα, στρατό χωρίς πατριωτισμό, κυβερνήτες χωρίς την ευλογία του Θεού. Έτσι διελήφθη η μόρφωση και επήλθε η καταστροφή των σχολείων, ο αφανισμός της ελληνικής και μόνης ακριβολόγου γλώσσης, η διάλυση του κράτους. Τι όμως πρέπει να πράξουμε τώρα? Όλα εκτός από αυτά που πράττουμε πριν, για να μην καταστραφεί ό,τι επέμεινε όρθιο. Να μην σφάλουμε πάλι για να μην υποφέρουμε. Να πάψουμε να προσβάλλουμε συνεχώς τα ιερά και τα όσια της πίστεως και της πατρίδος για να μην αφανιστούμε παντελώς. Να μην μολύνουμε τις ψυχάς μας με τα σανομίας για να μην τα σκαθαρίσουμε και να τα εξαγνίσουμε με το αίμα και τα δάκρυά μας. Να μην καταπατούμε τα ιερά των προγόνων μας για να μην καταπατηθούμε οι ίδιοι. Ας κτίσουμε σχολεία με πίστη, ας αποκτήσουμε πολιτική με πτυμιότητα, στρατό με πατριωτισμό, κράτος το οποίο να έχει την ευλογία του Θεού. Βοήθησε, Θεέ μου, όλους τους λαούς του κόσμου και την Ελλάδα σου ιδιαιτέρως. Βοήθησε, Κύριε, να μετανοήσει ο ελληνικός λαός, να διορθωθεί, να εξαγνιστεί από την αμαρτία. Δώσε, Κύριε, ο ελληνικός λαός σου να δοξάσει εσένα τον Δημιουργό και Πατέρα, τον οποίον δοξάζουν όλα τα ουράνια αγγελικά τάγματα και όλοι οι άγιοι και δίκαιοι. Το Ευαγγέλιο είναι το χαρμόσυνο άγγελμα το οποίο ο Κύριος Ιησούς Χριστός εφανέρωσε εις τον κόσμο. Είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η μόνη η οποία διέσωσε στην πληρότητά της την πίστη στον Ιησού Χριστό. Διεφύλαξε επίσης το μεγάλο αυτό θησαυρό με σκληρό αγώνα, εξωτερικό και εσωτερικό, με τη βοήθεια του Θεού, της Θεοτόκου και όλων των Αγίων, προς δόξαν του Θεού και δια τη σωτηρία όλων οι οποίοι θα δεχτούν το χαρμόσυνο άγγελμα του Ευαγγελίου της σωτηρίας. Ο Κύριος μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. Μόνο όσοι ακολουθούν τα βήματά του θα δυνηθούν να αντέξουν το βάρος του δικού του σταυρού. Στο Χριστό θα βρούμε δύναμη, θάρρος και παρηγορία. Εκείνος θα είναι το φως μας στο σκοτεινό μονοπάτι το οποίο βαδίζουμε. Τότε θα βρούμε υγεία στην ασθένεια. Τότε θα βρούμε χαρά στα βάσανα και πλούτο στη φτώχεια. Όταν κάποιος ασθενεί σωματικός, αφήνουμε το φως αναμένο ολόκληρη τη νύχτα. Έτσι και στο σκοτάδι αυτής της ζωής μας είναι απαραίτητο το άσβεστο φως του Χριστού. Αυτός θα ελαφρύνει τους πόνους και θα διατηρήσει την ελπίδα μέχρι την ανατολή της ημέρας. Τι σημαίνει να λαμβάνεις με χαρά ανευγωγισμού από το χέρι του Θεού κάθε ιαματική πικρία η οποία σου προσφέρεται? Συμβαίνουν καταστροφές μεγάλες
μείνε υποδασόμενος στη βουλή και το θέλημα του Θεού όπως ο Νόε. Σου ζητείτε από τον Θεό αυτοθυσία, πρόσφερε την με τέτοια πίστη στο θέλημα του Θεού, καθώς ο Αβραάμ ήθελε να προσφέρει ως θυσία των υιών του Ισαάκ. Χάνεται η περιουσία σου, πεθαίνουν ευθυνδύο στα τέκνα σου και σε ζώνει βαριά ασθένεια. Υπόφερε τα πάντα με καρτερία και υπομονή. Μην απομακρύνεις την καρδιά σου από το Θεό, καθώς και ο Ιώβ το ίδιο έκανε. Σε εγκατέλειψαν οι φίλοι και σε περικύκλωσαν όλοι οι εχθροί. Υπέμεινε τα όλα χωρίς γογγισμό, με την επικείμενη βοήθεια του Θεού, καθώς έπραταν οι Απόστολοι. Σε οδηγούν στο θάνατο χάριν του Χριστού. Να ευγνωμονείς το Θεό για μια τέτοια τιμή παρόμοια με εκείνη των χιλιάδων χριστιανών μαρτύρων, ανδρών και γυναικών. Η Ορθοδοξία δεν διδάσκει κάποια ξεχωριστή γνώση, αλλά την αλήθεια, για της οποίας η δημιουργία του Θεού αναπνέει και υπάρχει και στην οποία βρίσκουν σωτηρία όλα τα πράγματα τα οποία ζουν για να σωθούν από την άγνοια, την ασθένεια και το φόβο. Είδε περισσότερα στο ημερολόγιο 2012 αφιερωμένο στους Αγίους Νικόλαο Αχρίδος και Ιουστίνο Πόποβιτς. Ο αρχιμανδρίτης Ιουστίνος Πόποβιτς 1979 υπήρξε ο κυματοθράφτης του παπισμού και της πλάνης αντίπαλος. Το να είσαι ορθόδοξος σημαίνει να είσαι χριστοφόρος και πνευματοφόρος. Μόνο με το θεάνθρωπο Χριστό νικά ο άνθρωπος και το θάνατο και την αμαρτία και το διάβολο. Η ζωή χωρίς τον Χριστό είναι τρομερά ανοησία, ανυπόφορο μαρτύριο, κόλασης. Οι Άγιοι της πίστεως είναι τα δεκανίκια της ψυχής. Εάν διψάς την πίστη, θα τη βρεις πλούσια στους βίους των Αγίων και θα χορτάσεις την ψυχή σου με τροφή με την οποία ποτέ δεν θα ξαναπεινάσεις. Εάν ποθείς την αγάπη, την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την ελπίδα, την πραότητα, την ταπείνωση, την μετάνοια, την προσευχή ή οποιαδήποτε αρετή και άσκηση, στους βίους των Αγίων θα βρεις ένα πλήθος Αγίων διδασκάλων για κάθε άσκηση και θα λάβεις τη βοήθεια της χάριτος για κάθε αρετή. Εάν περνάς μαρτύρια για την πίστη σου στο Χριστό, οι βίοι των Αγίων θα σε παρηγορήσουν και θα σε ενθαρρύνουν, θα σε ενδυναμώσουν και θα σε αναπτερώσουν, ώστε τα μαρτύρια σου να μεταβληθούν εις χαρά. Εάν βρίσκεσαι εις οποιονδήποτε πειρασμόν, οι βίοι των Αγίων θα σε βοηθήσουν να τους νικήσεις, και τώρα και πάντοτε. Εάν πάλι βρίσκεσαι σε κίνδυνο, από τους αόρατους εχθρούς της σωτηρίας σου, οι βίοι των Αγίων θα σε οπλίσουν με την πανοπλία του Θεού. Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Η προτροπή δε που μένει να σας κάμω, αδελφοί μου, είναι ενισχύεστε με τη δύναμη. Με τη δύναμη που δίνει μετά το Κυρίο κοινωνία μας και πηγάζει από την κρατεά ισχύν του. Μας αναφέρει στους Εφεσίους. Εάν εξάλλου βρίσκεσαι εν μέσω αοράτων εχθρών και διωκτών της Εκκλησίας του Χριστού, οι βίοι των Αγίων θα σου δώσουν θάρρος και τη δύναμη της ομολογίας για να ομολογείς άνευ φόβου το μόνο αληθινό Θεό και Κύριο σε όλο τον κόσμο και τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα και λυτρωτή και ευεργέτη. Θα στέκεις για την αλήθεια του Ευαγγελίου ακλόνητος μέχρι θανάτου και θα αισθανθείς τον εαυτό σου δυνατότερο από κάθε θάνατο και από κάθε εχθρό του Χριστού. Ακριβώς οι βίοι των Αγίων αποτελούν απόδειξη και μαρτυρία ότι η καταγωγή μας είναι εκ του ουρανού, ότι δεν είμεθα εκ του κόσμου τούτου, αλλά εκ του Θεού, ότι ο άνθρωπος είναι αληθινός άνθρωπος μόνον όταν η ζωή του είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και με τις αντολάς του. Όταν έχουμε τον ζωοποιό σταυρό, το ακατανίκητο τούτο όπλο εναντίον του αοράτου εχθρού, και την πίστη την ακλόνητον ότι ζούμε στη γη με τέλος και προορισμό τον ουρανό. Ο Απόστολος των Εθνών μας προτρέπει και μας παρακαλεί λέγοντας: «Συμιμητέ μου γίνεστε αδελφοί και σκοπείτε τους ούτω περιπατούντας
καθώς έχετε τύπον ημάς. Δεν σας ζητώ τίποτε το άγνωστο και αδύνατο, με εξεύρετε όλοι καλά. Γίνεστε λοιπόν αδελφοί όλοι μαζί μιμητέ μου και προσέχετε σε εκείνους που δεικνύουν στο βίο των την υποδειγματική συμπεριφορά που σας εδώκαμε ως παράδειγμα και με αυτούς συναναστρέφεστε. Και συνεχίζει με την απλότητα και με απλότητα παρουσιάζει το παράδειγμα. Πολύ γάρ περιπατούσιν, ους πολλάκις έλεγον ημίν, νυν δε και κλαίων λέγω, τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Σας λέω να δίνετε προσοχή μόνο σε αυτούς που πολιτεύονται κατά το δικό μας παράδειγμα, διότι πολλοί παρουσιάζουν κακή συμπεριφορά. Περί αυτών, όταν ήμουν εις Φιλίππους, πολλές φορές σας έκανα λόγον. Τώρα δε, επειδή εντωμεταξύ εχειροτέρευσαν με κλάμα το ομιλό για αυτούς, που με τη σαρκική του τη ζωή αποδεικνύονται εχθροί του Σταυρού του Χριστού, ο οποίος είναι σύμβολο αυτοθυσίας και πόνου. Στίχος 19. Ον το τέλος απώλεια, ον ο Θεός η κοιλία και η δόξα εν τη εσχήνια αυτών, οι τα επίγεια φρονούντες, δηλαδή, αυτόν το τέλος θα είναι η απώλεια, διότι θα καταλήξουν στην αιώνια κόλαση. Αυτοί ως Θεό λατρεύουν την κοιλιά τους και δόξα τον θεωρούν πράξεις που φέρνουν ντροπή. Έχουν δε φρονήματα γήινα. Στίχος 20. Ημών γάρ το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Εξού και σωτήρα απεκδεχόμεθα Κύριον Ιησούν Χριστόν. Η συμπεριφορά τους και τα φρονήματά τους είναι τελείως αντίθετα προς τα δικά μας, διότι η δική μας πατρίδα και πολιτεία και τα ειδικά μας πολιτικά δικαιώματα είναι στους ουρανούς, από τους οποίους με πολύ πόθο περιμένουμε και το σωτήρα μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτό το δούμε στην προς Φιλιππησίους επιστολή, στο 3ο κεφάλαιο, στίχο 17 μέχρι 20. Η Ιερά Παράδοση. Οι πράξεις των Αποστόλων είναι η εφαρμογή της διδαχής του Χριστού και εντολέ και η παρακαταθήκη την οποία αφήκε στους μαθητάς του ο Θείος Διδάσκαλος. Μέσα μας έχουμε το ίδιο Ευαγγέλιο, την ίδια βιωτή, την ίδια αλήθεια, την ίδια δικαιοσύνη, την ίδια αγάπη, την ίδια πίστη, την ίδια αιωνιότητα, την ίδια δύναμη εξύψους, τον ίδιο το Θεό και τον ίδιο Κύριον. Αυτή η προέκταση των ζωοποιών θείων δυνάμεων στην Εκκλησία του Χριστού δια των αιώνων και από γενεά εις γενεά, και αυτή η διαδοχή αποτελεί την ζώσαν και ιεράν παράδοση, όπως απαράλλακτα διδάσκει ο Απόστολος Παύλος. Άρα, ουν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, άσε διδάχτητε, είτε με προφορικών λόγων, είτε με επιστολή μας. Προς Θεσσαλονικής, δεύτερη επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 15. Οι Άγιοι Πατέρες είναι οι ιεροί και αθάνατοι οδηγοί και διδάσκαλοι της αιωνίου ζωής. Είναι οι αθάνατοι στρατηγοί εις την αθάνατον στρατιά του Κυρίου. Μόνον όταν τους ακολουθούμε και συμπορευόμεθα με αυτούς τους Αγίους, με τους Αγίους και Οικουμενικούς Πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, έχουμε τη δυνατότητα εμείς οι σημερινοί χριστιανοί να είμαστε γνήσιοι χριστιανοί, να νικήσουμε και να διαφυλάξουμε την πίστη μας. Είμαστε χριστιανοί και μάλιστα γνήσιοι εφόσον φυλάτουμε την πίστη των Αγίων Πατέρων. Τύχως αυτή την πίστη δεν έχουμε σωτηρία, δεν έχουμε αιώνιο ζωή κοντά στο Χριστό μας. Μόνο έτσι έχουμε τη δύναμη και τη χαριτωμένη συνέστηση ότι ορθοδοξούμε και ότι μας δίδεται δια της προσευχής και της κοινωνίας μετά των Αγίων. Αυτό μας καθοδηγεί ο των Εθνών Απόστολος, ο πρώτος μετά τον ένα, όταν μας λέγει «Να μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά συμμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον». Ρωμαίων το 10ο κεφάλαιο, στίχος 2.
ο αιώνας της αποστασίας. Είναι θλιβερά τα σημεία των καιρών τα οποία προμηνύουν την έλευση του Αντιχρίστου. Από τα φοβερά αυτά σημεία πολλοί προφητεύουν ότι πλησιάζει η συντέλεια του κόσμου και η δευτέρα παρουσία, δηλαδή η δικαία κρίση του Θεού. Προσέξτε, μας λέει ο διδάσκαλος των Εθνών Παύλος, Θεσσαλονικής, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο στίχο 3. Μη τύση μας εξαπατήσει κατά μηδένα τρόπο, ότι αν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας. Στίχος 4. Ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως Θεόν καθίσε, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός. Και στίχος 3. Προσέξτε να μην σας εξαπατήσει με κανένα τρόπο κανείς. Όταν δε σας λέγουν ότι επλησίασε η μέρα του Χριστού, σας εξαπατούν, διότι δεν θα έλθει η μέρα του Κυρίου και η δευτέρα παρουσία του αν δεν έλθει πρώτον η αποστασία πολλών και απομάκρυσή τους από την πίστη, και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος που περισσότερο από κάθε άλλον θα είναι υποκινητής και όργανο της αμαρτίας και γέννημα και θρέμα της απολίας. Και στο στίχο 4. Αυτός θα είναι αντίπαλος της αληθείας και θα υπερυψώσει τον εαυτό του παραπάνω από κάθε άλλον που θα φέρει το όνομα Θεός ή θα προσκυνείται με σεβασμό και λατρεία, και θα υψώσει τόσο πολύ τον εαυτό του ώστε θα καθίσει ως Θεός εις τον ναόν του Θεού και θα προσπαθεί με διαβολικά σημεία και αγυρτίες να αποδείξει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Πρέπει λοιπόν να φανερωθεί πρώτον Αυτός. Οι σχέσεις μας με τους Αγίους Πατέρας. Η Ορθόδοξη θεολογία και σχέση στην οποία διατηρούμε με τους Αγίους Πατέρας είναι η οδός και η ανάβασή μας προς την θεανθρώπινη, την Ορθόδοξη Παναλήθεια. Όλα τα προβλήματα του ανθρώπου επικεντρώνονται σε ένα μόνο πρόβλημα, εκείνο του θεανθρώπου Ιησού. Μονάχα ο θεάνθρωπος Χριστός αποτελεί τη λύση στο καθολικό ένιγμα το οποίο λέγεται άνθρωπος. Δίχως τον θεάνθρωπο Ιησού και έξω από αυτόν, ο άνθρωπος πάντοτε συνειδητά ή όχι μεταλλάσσεται εις υπάνθρωπο, εις ομοίωμα ανθρώπου, εις διαβολάνθρωπο. Απόδειξεις και αποδείξεις για αυτό το οποίο τονίζουμε όλη η ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Οι ασκητές είναι η μοναδική ιεραπόστολη της Ορθοδοξίας και ο ασκητισμός είναι η μοναδική ιεραποστολική σχολή μέσα στην Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία είναι άσκηση και ζωή. Γι' αυτό μονάχα δια της ασκήσεως και της ζωής επιτελείται το κήρυγμα και η αποστολή, η ιεραποστολή. Η ανάπτυξη της ασκητικότητος προσωπικά και καθολικά, αυτή πρέπει να γίνει η εσωτερική αποστολή της Εκκλησίας μέσα στο διψασμένο λαό. Οι ενορίες πρέπει να μεταβληθούν σε ασκητικά κέντρα, λέγει ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, αλλά αυτό δύνατο να το πετύχει μονάχα ένας εφημέριος ασκητής. Πρέπει να ενισχύσουμε την προσευχή και την νηστεία, να αναπτύξουμε την εκκλησιαστική καλή τάξη, την πειθαρχία, την διαγωγή, με μια λέξη την ευταξία, η οποία είναι από τα κύρια μέσα της Ορθοδοξίας μας. Αυτό επιδρά αναγεννητικά εις τον άνθρωπο. Όλα αυτά όμως απαιτούν μια προϋπόθεση. Οι ιερείς και οι μοναχοί μας να γίνουν οι ίδιοι ασκητές για να είναι το καλό παράδειγμα. Το μεγάλο μυστικό. Το μεγάλο μυστικό είναι η συνάντηση του καθενός αληθινά και ειλικρινά με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Τότε βιώνει και αλλάζει εσωτερικά και εξωτερικά ο θλιμμένος και κουρασμένος άνθρωπος. Θυμηθείτε ότι συναντήθηκε με τον Χριστόν ένας χωρικός και αγράμματος ψαράς και από εκείνη τη συνάντηση ανέτειλε ο ήλιος φωτεινός. Ως ήλιος φωτεινός ο Απόστολος Πέτρος,
ο αυθόρμητος και αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Συναντήθηκε μαζί του ο Σαύλος, ο πιο μορφωμένος άνθρωπος της εποχής του, παράδειγμα για όλους τους μορφωμένους επιστήμονες του κόσμου. Και αφού συνάντησε τον ίδιο τον Θεό, στο πρόσωπο του Χριστού, έγινε ο πιο φημισμένος επιστήμονας ανάμεσα στους ανθρώπους. Έγινε ο πρώτος μετά τον ένα και διδάσκαλος των εθνών και κήρυκας της αληθείας. Ποιος τον επρίξε με τόση σοφία και γνώση και δύναμη, ημιμόνων η ειλικρινή του αγάπη προς τον Χριστό? Συναντήθηκε με τον Χριστό ο Ζακχαίος, ο αρχιταλώνης και αμαρτωλός, και όλη του η ζωή και η κουρασμένη του ψυχή μεταμορφώθηκε. Συναντήθηκε με τον Χριστό η δαιμονισμένη και βασανισμένη από 7 δαιμόνια Μαρία η Μαγδαληνή, και η συνάντησή της τη μετέβαλε σμυροφόρο και αξιώθηκε και είδε από τους πρώτους την Ανάσταση του Κυρίου. Συνάντησε τον Χριστό ο ληστής επάνω στο Σταυρό και τον ανεγνώρισε Θεό αληθινό και έμεινε μέχρι τέλους ληστής και λίστευσε αμέσως στον Παράδεισο. Με τον Κύριο συναντήθηκαν όλοι οι μάρτυρες και ο Ιουστίνος ο φιλόσοφος και κατέστη μάρτυρας του Χριστού. Συνάντησες, αδελφέ μου, τον Χριστό για να κερδίσεις και εσύ τη δόξα του Παραδείσου? Αν όχι, προσπάθησε τώρα να τον συναντήσεις. Έχει τα σαγκάλα στο ανοιχτάς και σε περιμένει να σε αγκαλιάσει. Προσπάθησε, δεν είναι ποτέ αργά. Προσπάθησε. Για την Ευρώπη, ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς απευθύνει αμήλικτα ερωτήματα. Σκληρώνει λοιπόν το ερώτημα. Γιατί η Ευρώπη περιέπεσε εις τας ημέρας μας εις τόσα δεινά και σε τόσα αδιέξοδα? Γιατί η Αμερική πορεύεται εις τόσες ερημώσεις και καταστροφές? Επειδή απέρριψαν τον Ιησούν, απέρριψαν το Ιερό του Ευαγγέλιο, απέρριψαν το ανίκητο όπλο του Χριστού, την προσευχή και την νηστεία. Τα απέρριψαν και ζητούν να λύσουν όλα τα προβλήματά τους χωρίς Χριστό, και μάλιστα όχι μόνο χωρίς τον Χριστό, αλλά και αντίθετα από τον Χριστό. Μα όποιος μάχεται ενάντιον του Χριστού και Θεού, εκείνος γίνεται σύντροφος των δαιμόνων. Και τι είναι αυτό που απομένει από τον άνθρωπο μέσα σε ένα τέτοιο πόλεμο? Πτώμα, μονάχα πτώμα. Ποιο είναι το όφελος από το ότι η Ευρώπη και η Αμερική και οι υπόλοιπες χώρες τρέχουν να κατακτήσουν τον κόσμο, το σύμπαν, τη σελήνη, τον Άρη και τα αστέρια? Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν αποκτήσει τον κόσμο όλο και βλάψει ανεπανόρθωτα την ψυχή του? Τι γαροφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο όλων κερδίσει, την ψυχή αυτού ζημιωθεί? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Η αιώνιος διάφτη ζωή είναι το παν. Γιατί ποια ωφέλεια έχει ο άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμο ολόκληρο, χάσει δε την ψυχή του, η οποία ως πνευματική και αιώνια δεν συγκρίνεται με κανένα από τα υλικά του φθαρτού κόσμου αγαθά? Ή αν ο άνθρωπος χάσει την ψυχή του, τι θα δώσει ως αντάλλαγμα με το οποίο θα εξαγοράσει αυτήν από την αιώνια απώλεια? Μας το αναφέρει ο Ματθαίος στο 16ο κεφάλαιο, στο στίχο 26. Και τα ερωτήματα συνεχίζονται. Από ποιον θέλετε, άνθρωποι, να κατακτήσετε τη σελήνη? Από ποιον να πάρετε τα άστρα? Από τον Δημιουργό, ο οποίος τα έχει σπείρει ως αν άλλα άνθη στην ατελείωτη απεραντοσύνη? Πόσο ελεηνός είναι ο άνθρωπος όταν εκστρατεύει κατά του ουρανού, ως να επρόκειτο περί εχθρού του? Και ποιο είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας? Ποιος εισήγαγε το θάνατο σε αυτόν τον κόσμο? Ποιος άλλος από την αμαρτία? Εις τον άνθρωπο ανήκει δυστυχώς αυτός ο γεμάτος ντροπή ρόλος αυτής της ζωής, της εισαγωγής δηλαδή της αμαρτίας και του θανάτου και της καταστροφής. Μέσα στη βοή και το χαλασμό της αμαρτίας, οι άνθρωποι παρουσιάζουν και υποστηρίζουν
ότι είναι χαρές της ζωής η μέθη και ο γλυκασμός της αμαρτίας. Όλα τα ασήμαντα και φευγαλαία και ανόητα τα οποία γίνονται αιτία να απομακρύνουν τον άνθρωπο από τον Κύριο, αυτά λατρεύονται και διαφημίζονται. Έρχεται όμως το ερώτημα, είναι δυνατόν τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας να εξασφαλίζουν την αθανασία και την αγιότητα, τα δώρα αυτά της αιωνιότητος τα οποία αυθονοπάροχα προσφέρει σε όσους τον ακολουθούν? Συχνά η εικόνα του Θεού μέσα στον άνθρωπο είναι σκεπασμένη από τη λάσπη των ειδονών και το κατράμι των παθών και τα φαρμακερά αγκάθια της αμαρτίας και το μολυσμό των αθεμίτων επιθυμιών. Γι' αυτό το λόγο φέρει τον τιμημένο τίτλο και λέγεσαι χριστιανός ορθόδοξος, για να καθαρίσεις όλα αυτά τα σκουπίδια από την εικόνα του Θεού, την ατίμητη και αθάνατη ψυχή σου. Είναι αναγκαίο καθήκον να αγωνιστείς για να λάμψει και πάλι η εικόνα εκείνη με το θεϊκό της κάλος. Η αμαρτία είναι το μόνο παραφύση μέσα στο τέλειο της φύσεως. Μαζί της φέρει πάντοτε το θάνατο και τον διάβολο. Είναι το μοναδικό αφύσικο πράγμα το οποίο αυτοανακηρύχθηκε σε φυσικό. Ο θάνατος ο αιώνιος ανακηρύχθηκε σε ζωή και ο διάβολος ανακηρύχθηκε σε Θεό. Τι επιζητεί ο αόρατος εχθρός? Ο διάβολος και σατανάς επιζητεί συνεχώς να εμφανίσει την αμαρτία ως αναπόφευκτη, δηλαδή ως αναγκαίο και απαραίτητο σκαλοπάτι πάνω στο οποίο πρέπει οπωσδήποτε να πατήσει καθένας για να ανέλθει. Θέλει ο πανούργος και κακούργος να αποδείξει ότι χωρίς την αμαρτία είναι αδύνατο να ζήσει και να ευτυχήσει ο άνθρωπος. Η αμαρτία, κατά τον Άγιο Μακάριο της Αιγύπτου, είναι η λογική του σατανά. Ο άνθρωπος του Θεού δεν θα δικαιολογεί την αμαρτία, όμως ξεχωρίζει την αμαρτία από τον αμαρτωλό. Ξεύδει να καταδικάζει την αμαρτία και να σπλαχνίζεται τον αμαρτωλό. Από τότε, όταν ο διάβολος εισήλθε κατά τον Άγιο Κοσμά εντός της οικίας και εγκατέστησε τα κέρατά του εις τα κεραμίδια, από τότε δηλαδή που εμφανίστηκε η κόλαση, όχι η τηλεόραση, έγινε ως αν η πρωινή προσευχή και ο πρώτο ύπνο της νυχτός απαραίτητος χαιρετισμός του ανθρώπου. Από τότε περιέπεσε η σαργία το Ευαγγέλιο του Θεού. Από τότε επετεύχθη εις μέγα βαθμό η επιτυχία του διαβόλου και ευκόλως παρασύρει στην απώλεια την νεότητα. Απολέστη η σωτήριος πίστησης των Χριστών, η αναγέννησης και σωτηρία, και παραμένει ο άνθρωπος εργαστήριο των δαιμόνων. Ο διάβολος για της αμαρτίας απεμάκρυνε το Θεό από τα τέκνα του, από τα κτίσματά του. Για της αμαρτίας δημιουργήσαμε ένα σύνθημα εναντίον του Θεού. Για της αμαρτίας ο διάβολος κρατά υποδουλωμένο το δύσμυρο ανθρώπινο γένος. Επίλογος. Και είπε Κύριος ο Θεός, ουμή καταμείνει το πνεύμα μου εν της ανθρώπης τούτης εις τον αιώνα, για το είναι αυτούς σάρκα. Μεταμελήθην ότι επίησα αυτούς. Δηλαδή, και είπε ο Κύριος ο Θεός, δεν θα αναπαυθεί το πνεύμα μου σε αυτούς ποτέ, διότι είναι πλήρης σαρκικών φρονημάτων. Μεταμελήθηκα που έφτιαξα αυτούς. Γένεσης, 6ο κεφάλαιο, στίχος 7. Συνθήματα διαβολικά ειδημήθησαν να θέσουν η σαργία του Ευαγγέλιου. Αντί αυτού, ετέθησαν σε ενέργεια πράξεις και λόγοι τρομερά θεράπευτοι. Μετεβλήθη η περίοδος του αραβόνος εις περίοδον γάμου, ούτως ώστε να μην υπάρχει παρθενία εις το μέγα μυστήριο του γάμου, αλλά να τελείται απούσεις της αγνότητος. Εβασίλευσε δε ο φόβος για να ότι θα φυγαρευτεί ο υποψήφιος νυμφίος, εάν δεν υπάρξει πρώτου γάμου σαρκική πράξης. Εξ αυτού εγεννήθη άλλη φοβερά αμαρτία και εκτρώσεις, για να μην φανερωθεί η αμαρτία. Τότε το μέγα μυστήριο του γάμου
επιτελείται με αίμα και φόνο αθών αγέννητων βρεφών. Φανερό λοιπόν ότι το μυστήριο δεν είναι σταθερό επί την ασάλευτη πέτρα του Ευαγγελίου, δηλαδή των Χριστών. Είναι δε η αμαρτία τόσο διαδεδομένη ως νόσος μεταρρωτική και δυσκόλως υφίσταται παρθενία πρώτου γάμου. Ποιος θα ανακόψει το λύστημα αυτό, το οποίο έγινε το αφορμή πτώσεως και γεννήθηκε εξ αυτού το φοβερό αμάρτημα της βλασφημίας εναντίον της βασίλισσας των αγγέλων, της μητέρας του Χριστού? Η ευσπλαχνία του Θεού είναι απέραντη δύναμη. Αυτή μικρή είναι το χάσμα ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό, ανάμεσα στη γη και στον ουρανό. Εκεί όπου πραγματοποιείται το Ευαγγέλιο, εκεί ήδη εμφανίζεται ο Παράδεισος. Ο Θεός τίποτα δεν αγαπά τόσο όσο την ευσπλαχνία. Γι' αυτό είναι πολυέλεος και πολυευσπλαχνός. Όλο το Ευαγγέλιο συνοψίζεται στην ευσπλαχνία και μακροθυμία του Θεού. Ξέρετε με ποιον τρόπον ο άνθρωπος γίνεται περισσότερον όμοιος με τον Θεό? Με την ευσπλαχνία. Αυτή εξασφαλίζει στον άνθρωπο την αθανασία και την αιώνια ζωή. Ο Θεός είναι μακρόθυμος και αναμένει τη μετάνοια του αμαρτωλού. Ο Θεός είναι εκείνος που τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Η υψηλότερη εντολή του Θεανθρώπου Ιησού είναι στους ανθρώπους: γίνεται ελεήμονες όπως ο ουράνιος πατήρ και Θεός. Γίνεστε ούν ικτήρμονες, καθώς ο πατήρ ημών ικτήρμονες τι. Γίνεστε λοιπόν σπλαχνικοί προς τον πλησίον και συμπονετικοί προς τον πλησίον και στις δυστυχίες του και στις ανάγκες του, καθώς ο ουράνιος πατήρ σας είναι ευσπλαχνικός προς όλους. Λουκάς 6 κεφάλαιο και στίχο 36. Εάν λοιπόν είσαι εύσπλαχνος άνθρωπος, ομοιάζεις με τον Θεό, διότι εκτελείς το έργο του Θεού στον κόσμο. Η ευσπλαχνία είναι θεϊκή καταγωγή, διότι από το Θεό γεννιέται, με το Θεό αναπτύσσεται και με το Θεό οριμάζει. Χωρίς ευσπλαχνία, ο Θεός θα έπαβε να είναι Θεός, όπως και ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος. Όλες τας αξίας θα σε βρίσκομαι εντός εκείνου. Γι' αυτό λέγει «Ο μη συνάγων μετεμού σκορπίζει». Συμβιβασμούς με την παράταξη του διαβόλου δεν δέχομαι. Εκείνος που δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Και εκείνος που δεν μαζεύει μαζί με εμένα τα πνευματικά πρόβατά μου, αυτός σαν άλλος λύκος θα σκορπίζει. Ματθαίος, το 10ο κεφάλαιο και στίχος 30.